Αναδρομικά 7 μηνών σε 16.000 συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας αναμένεται να δοθούν στις 2 Ιουλίου, όπως έχει καθοριστεί από τον λογαριασμό επικούρησης της Τράπεζας σε εφαρμογή της πρόσφατης κυβερνητικής τροπολογίας του Υπουργείου Εργασίας. Επισημαίνεται ότι οι συνταξιούχοι της Εθνικής είναι απλήρωτοι εδώ και 18 μήνες όσον αφορά το επικουρικό και μόλις πρόσφατα υπήρξε σχετική ρύθμιση για την ένταξή τους στο ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και ΦΑΠΑΞ Παροχών. Πολλά περισσότερα για το θέμα είπε στον ΦΛΑΣ ο εκπρόσωπος της ΟΤΟΕ, Γιάννης Ζωζάς, ο οποίος μίλησε και για την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης των Εργαζόμενων. Σήμερα βρισκόμαστε στην Αθήνα γιατί βρισκόμαστε στη διαπραγμάτευση να υπογραφεί η νέα Συλλογική Σύμβαση της Τράπεζας με το ΔΣ της Τράπεζας. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε να είμαστε σε φάση διαπραγμάτευσης. Λογικά αύριο, σήμερα αύριο θα έχει ολοκληρωθεί το ζήτημα. Και αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Μια θετική εξέλιξη για τους υπαλλήλους είναι η υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης. Βέβαια δεν μπορούμε να προδικάσουμε ακόμα το αποτέλεσμα. Θετικοί είμαστε απέναντι σε κάθε πρόταση. Θα το δούμε. Είμαστε εξέλιξη. Τώρα για τους επικουρικούς. Υπάρχει ο νόμος Πετρόπουλου, ο οποίος, παρόλο βέβαια τις διαπραγματεύσεις συλλόγου συνταξιούχων και τράπεζας, και του Υπουργείου βέβαια, νομοθέτησε. Και εφόσον νομοθέτησε, είναι νόμος. Τώρα από εκεί και πέρα η τράπεζα υποχρεούται να καταβάλει αναδρομικά τα σχετικά ποσά σύμφωνα με το νομοσχέδιο με τα ποσοστά και θα πρέπει να τα καταβάλει. Τώρα αν η τράπεζα αποφασίσει ένδικα να στραφεί εναντίον του νόμου, είναι δικιά της απόφαση επιχειρηματική.